Καταρχήν, εγώ νομίζω ότι μια μεγάλη αιτία είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, το ΣΔΟΕ από το 2004 και μετά έχει ποδοπατηθεί από το πολιτικό σύστημα. Είναι σημαντικό όμως. Ο δεύτερος λόγος είναι το εξής, ότι όταν κυκλοφορούν λίστες, κύριε Χαρχαμόπουλε, θα φεύγουν από οπουδήποτε. Είναι λάθος εμείς σαν χώρα, μια υπηρεσία σαν το ΣΔΟΕ, ένα Υπουργείο Οικονομικών και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, βλέπω και το κοινοβούλιο ασχολείται τώρα, να στέκεται πίσω από λίστες. Δηλαδή τι, θα κάνουμε ελέγχους à la carte, όπως θέλει κάποιος που μας έδωσε μία λίστα ή κάποιος που έφτιαξε μία λίστα. Ξέρετε, υπάρχουν δύο σοβαρά ντοκουμέντα στον τόπο μας. Το ένα σοβαρό ντοκουμέντο είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων στον τόπο μας. Τους έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και το δεύτερο, η βάση δεδομένων, είναι οι φορολογικές δηλώσεις που κάνει κάθε Έλληνας πολίτης, 5.200.000-300.000 Έλληνες, πώς είναι τώρα, από την οποία έχει το τάξη, το περίφημο τάξη, έτσι είναι. Ας καθίσουμε λοιπόν σε μια νύχτα, σας παρακαλώ πολύ, να παντρέψουμε αυτές τις δύο καταστάσεις, τις βάσεις δεδομένων, τις επίσημες, τις σοβαρές, τις αδιαμφισβήτητες, και να βρίσκουμε, όχι κάθε 10. Πόσος χρόνος χρειάζεται? Νομίζω ότι ένα Σαββατοκύριακο είναι αρκετό. Ναι, αλλά χρειάζεται, προσέξτε, ένα πολιτικό στιβαρό χέρι. Χρειάζεται ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός που έχει την ευθύνη των τραπεζών. Νομίζω ότι είναι ο κ. Χατζηδάκης τώρα, ο τρίτος. Αυτοί οι τρεις μιλούν με σοβαρό, στιβαρό πολιτικό χέρι, πρέπει να πούν έτσι θα γίνει. Τόσα αυτά τα χρόνια ξέρετε τι γίνεται, ένα παιχνιδάκι. Η μια τράπεζα ιδιωτική δεν δίνει. Η άλλη δεν θέλει. Κάνουν αλληλογραφίες. Είναι ντροπή να κάνει το ΣΔΟΕ αλληλογραφίες με τράπεζες. Οι τράπεζες είναι τα χαϊδεμένα παιδιά του ελληνικού οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Πρέπει να σταματήσει αυτό επιτέλους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι περνάει μέσα από τις τράπεζες είναι ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. Αυτού που λέγεται ελληνική πολιτεία. Δεν είναι έξω από την πολιτεία οι τράπεζες. Αφού δεν θέλουν να το κάνουν. Χρειάζεται λοιπόν ένας άνθρωπος που να έχει αίσθηση αρχηγού κράτους και να πει: ναι, ελάτε εδώ, καθίστε κάτω εσείς τράπεζες, Τράπεζα της Ελλάδος, καθίστε κάτω υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών Τάξης. Αν δεν μπορείτε, βρέστε τρεις ανθρώπους, εγώ τους ξέρω αυτούς τους τρεις, τους πέντε ανθρώπους, να κάνετε αυτό το πάντρεμα και να μου δώσετε μια ασφαλή κατάσταση η οποία να λέει τα τελευταία 15 χρόνια ποιοι είναι οι Έλληνες, πόσα κατέθεσαν. Η κίνηση του λογαριασμού του, όχι το υπόλοιπο, γιατί το υπόλοιπο είναι κοροϊδία. Η κίνηση του λογαριασμού του. Και τι δήλωσα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι. Ορίστε. Από εκεί και πέρα να πάμε και σε κάτι άλλο. Να δούμε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Υπάρχουν καταγεγραμμένα. Είναι πολύ σημαντικό. Ένα πολύ σημαντικό. Αφήστε λοιπόν τις λίστες τώρα. Γιατί δεν γίνεται αυτό. Η Λαγκάρντ, η άλλη του Καταλόγλου, η άλλη του Μπατζελή, του Διώκτη, του Διώτη κτλ. Γιατί δεν είναι αλακάρτ έλεγχη, υποκρισία. Και επειδή εγώ το λέω ευθέως. Να το πείτε στον Ιορδάνη. Ότι αυτό είναι υποκρισία του πολιτικού συστήματος. Δεν υπάρχει περίπτωση του πολιτικού συστήματος να μην το ξέρει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί αυτοί που μας διοικούν να μην τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν το κάνουν λοιπόν? Γιατί δεν κάθονται τώρα μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι να έχουν τελειώσει αυτή την ιστορία? Δηλαδή λέτε εσείς οι τραπεζικοί λέω ότι οι έλεγχοι με βάση τις διάφορες λύσεις που ακούμε είναι έλεγχοι à la carte. Μερικοί έλεγχοι. Ψευτοέλεγχοι. Για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου. Ο σοβαρός έλεγχος είναι η σύγκριση αυτή των δύο βάσεων δεδομένων, οι οποίες είναι η ιδιοκτησία της ελληνικής πολιτείας. Και να σταματήσουν οι διάφοροι να κάνουν κόλπα και να αντιδρούν και να μην δίνουν στοιχεία. Τα έχει τα στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος, τα έχει και το τάξη. Θα κάνουμε ένα ωραίο πάντρεμα μια νύχτα και την άλλη μέρα, με πολλή δουλειά βεβαίως, να δούμε τι γίνεται. Έχει 1.300 ανθρώπους στο ΣΔΟΕ αυτή τη στιγμή. Να αναλάβουν λοιπόν από 50% διασταυρώσει ο καθένας. Μέχρι τώρα καλά τα λέγατε. Μέχρι τώρα καλά τα λέγατε. Καλά τα λέγαμε. Γιατί αν αναλάβουν οι άνθρωποι. Έχετε εσεί μια ανατριχίλα με το ΣΔΟΕ. Σα βλέπω. Βέβαια. 4-4-2. Εγώ την έχω. Την είπε ο κύριος Σπινέλης την ανατριχίλα. Δεν την είπα εγώ. 4-4-2 ο άνθρωπος. Έκατσε εκεί στον ΚΠΟ, λοιπόν, τα είδε όλα από μέσα. Μέχρι τώρα καλά το πηγαίναμε επομένως. Ασφαλώς πρέπει να ξεφύγουμε από το άγχος με τις διάφορες λίστες. Εγώ να σας πω κάτι. Η λίστα αυτή που λένε των 54.000, έτσι. Από την επεξεργασία που έχει μέχρι τώρα έχει αποδώσει γύρω στα 400 άτομα, έχουν 5 εκατομμύρια ευρώ βγάλει έξω παραπάνω. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, θα τα βγάλουμε αυτά, αλλά άδερφε, άνθρακες ο θησαυρός. Πάμε σε αυτό που είπα προηγουμένως, την πλήρη διασταύρωση. Ξέρετε. Γιατί δεν πάμε, δεν είπατε. Γιατί δεν πάμε. Δεν υπάρχει στιβαρό πολιτικό χέρι στον τόπο μας.